προχωράμε γρήγορα στην επόμενη δουλειά, η συσχέτιση των επιπέδων φεριτίνης του ορού με τα χαρακτηριστικά των ασθενών με μία αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος από Χατζηιωάννου, Φράγκου, Λιάβα, Πανά, Κιαπίδου, Καπρίνη, Ακριβιάδη και Συνάκο από τη ΔΕΤΑ Παθολογική Κλινική του Απιθύτα Ιπποκράτειο Νοσοκομείου. Οπότε σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Όπως πιθανώς γνωρίζετε, από την επιστημονική κοινότητα υποστηρίζεται ότι η φεριτίνη ορού συσχετίζεται με την ένταση της φλεγμονής και πιθανώς και με την υπατική ίνωση των ασθενών με μια αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Παραθέτω και κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της διαφάνειας. Ο σκοπός της δικής μας μελέτης ήταν να ελέγξουμε για συσχετισμούς της φεριτίνης ορού με κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους αυτών των ασθενών. Έγινε μια αναδρομική καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών, οι οποίοι προέρχονταν από το εξωτερικό ιατρείο της κλινικής. Η διάγνωση της νόσου αυτούς τους ασθενείς στηρίχθηκε στην ανάδειξη της θεάτωσης απεικονιστικά και σε ορισμένους και ιστολογικά, με ταυτόχρονο αποκλεισμό φυσικά άλλων πιθανών σχετιζόμενων αιτιών. Επίσης, η εκτίμηση της υπατικής σύνωσης έγινε με το δίκτυο FIB-4. Συνολικά έγινε μια καταγραφή από 122 ασθενείς, εκ των οποίων οι 44 διέθεταν τιμή φεριτίνη στην αρχική τους προσέλευση. Από αυτούς τους ασθενείς, η μέση ηλικία ήταν 50,5 συμπλήν 11,7 έτη, το μέσο BMI 30,8 συμπλήν 7 και η διάμεση τιμή φεριτίνης ορού 117 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Βλέπετε και ορισμένες μέσες τιμές των υπόλοιπων εργαστηριακών παραμέτρων. Και από τη στατιστική ανάλυση, η μοναδική στατιστικά σημαντική συσχέτιση που προέκυψε ήταν αυτή μεταξύ της φεριτίνης ορού με την αλανινική αμινοτρανσφεράση. Συγκεκριμένα, κατά τη δοκιμασία γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της ALT και της φεριτίνης ορού, ο συντελεστής Σπέρμαν προσδιορίστηκε στο 0,46, ενώ κατά τη δοκιμασία απλής γραμμικής παλινδρόμησης, το αποτέλεσμα ήταν ότι για κάθε αύξηση της φεριτίνης ορού κατά 1, η τιμή της ALT αυξάνεται κατά 0,049. Επομένως, Στο συμπέρασμα που καταλήξαμε ήταν ότι η φεριτίνη ορού συσχετίζεται με την υπατική φλεγμονή σε ασθενείς με μία αλκοολική λιπόδη νόσο και ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κατηγοριοποίηση των ασθενών. Να είναι ένα ακόμα στοιχείο που μπορούμε να κρατάμε σε μια ένδειξη για αυτούς τους ασθενείς και το πώς είναι η νόσος τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας είπατε ποια είναι η κλινική σημασία της παρατήρησής σας. Στη βιβλιογραφία υπάρχει κάτι ανάλογο, έχουν δει άλλες ομάδες αυτή το θέμα της τιμής της, έχουν συσχετίσει. Ναι, στις βιβλιογραφικές αναφορές που είχα στην πρώτη διαφάνεια, υπήρχαν τρεις μελέτες, οι οποίες συσχετίζουν τη φεριτίνη ορού και σε σχέση με το στάδιο της σύνωσης, αλλά και με τη θνητότητα, την έχουν συσχετίσει και με την πιθανότητα και το ρίσκο θνητότητας με τη συγκεκριμένη νόσο. Οπότε σκέφτεστε να προχωρήσετε τη μελέτη ή έχει τελειώσει εδώ? Προς το παρόν, εδώ πέρα τελειώνει, επειδή από τους ασθενείς που είχαμε, τους συγκρίναμε σε σχέση με τα αρχικά τους δεδομένα, αλλά αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα έχουμε στο μυαλό μας σε επόμενους ασθενείς όταν έρχονται πρώτη φορά στο ιατρείο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.